Η οικονομική κρίση που ταξιδεύει ανά τον κόσμο δεν λησμόνησε να κάνει μία στάση και στα γραφεία τουρισμού των Τρικάλων. Εν συγκρίση με άλλες χρονιές, η πασχαλινή κίνηση καταγράφει υποχώρηση κατά 30 έως 40%. Σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, η πτώση οφείλεται κυρίως στην έλλειψη χρημάτων των καταναλωτών, αλλά και στην κακή ψυχολογία. Είναι όλη η χρονιά κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει αλλάξει κάτι αυτό το διάστημα του Πάσχα. Σίγουρα υπάρχει επηρεασμός, υπάρχει μια κάμψη στις μετακινήσεις. Είναι της τάξης του 30 έως και 50%. Μέσα σταθμικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυμαίνεται γύρω στο 40% μια κάμψη. Όσο για αυτούς που επιλέγουν να ταξιδέψουν, ψάχνουν κυρίως κοντινούς προορισμούς με χαμηλό κόστος. Ψάχνει ο κόσμος σίγουρα προσφορές. Δεν έρχεται όπως πρώτα που σου έλεγε ότι ήθελε μια πρωτεύουσα ή ένα ταξίδι διακοπών αναψυχής και του έβγαζε ένα κόστος. Τώρα ο κόσμος είναι ενημερωμένος, είναι ψαγμένος, ξέρει τι θέλει και νομίζω ότι αυτό είναι και το θετικό της πλευράς με την κρίση, ότι ο κόσμος πλέον είναι πιο συνειδητοποιημένος σε αυτό που επιλέγει να κάνει.